Έτσι λοιπόν για τα προνοιακά επιδόματα αναμένεται ή συζητείται προσαρμογή οικογενειακών επιδομάτων, αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων, ιατρική επανεξέταση όλων των δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων, αναπροσαρμογή της σύνταξης των ανασφάλιστων των ηλικιωμένων, ΕΚΑΣ, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, στους άνω των 65 ετών, κατάργηση εποχιακών επιδομάτων, επίσης προβλέπεται, συζητείται μάλλον, κατάργηση ειδικών επιδομάτων ανεργίας, αναπροσαρμογή δαπάνης μετακίνησης νευροπαθών, εισαγωγή επιδόματος μακροχρόνια ανέργων, και εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό το μέτρο αφορά πάρα πολύ κόσμο επίσης και πρόκειται για ενίσχυση αυτού του προγράμματος. Ενίσχυση, έτσι. Και γι' αυτό γράφουμε ότι θα χρειαστούν 35 εκατομμύρια. 35 εκατομμύρια, όπως επίσης και για νέα προγράμματα του ΕΕ, επίσης με άλλα 35 εκατομμύρια, και με άλλα 20 εκατομμύρια ενισχύεται μια πιλωτική εφαρμογή για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.